προσδοκίες έχεις από τη συμμετοχή σου στη Eurovision φέτος? Τι? Είμαι καλή. Καλή. Είμαι. Λοιπόν, θα ήθελα να ανεβούμε στη σκηνή και να τα σπάσουμε. Και να πάρουν και μια γεύση από Ελλάδα οι ξένοι όσοι δεν ξέρουν. Αχα. Αλλά και να μας θεωρήσουν και relevant, ανταγωνιστικούς με την καλή έννοια. Βεβαίως. Και να πούνε, α, τι μας φέρανε αυτοί από την Ελλάδα. Εσύ, αγάπη μου, έχεις μιλήσει με κάποιον άλλον εκπρόσωπο από κάποια άλλη χώρα? Έχουμε μιλήσει με τη Σίλια από την Κύπρο. Σίλια Καψής. Έχουμε μιλήσει με την κοπέλα της Σλοβενία, με τον Ελβετό. Έχεις δει και όλα τα σχόλια, και τα θετικά και τα αρνητικά? Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι... Κοιτάξτε. Μην σας μιλάει και στον ελληνικό. Έχω και την τέταρτη την ηλικία. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς δεν... τίποτα δεν είναι για να αρέσει σε όλους. Πόσο μάλλον αυτό το τραγούδι που είναι έτσι και κάπως... ιδιαίτερο. I'm gonna do it my way. Στο μυαλό σου θα μπαίνω, βγαίνω. Αν δεν πήγαινες με το Ζάρι, υπήρχε κάποιο άλλο τραγούδι στη δισκογραφία σου που θα πήγαινες? Κάποιο άλλο τραγούδι από, από τα δικά σου? Από πριν σκεφτόμουν ότι αν πήγαινα με κάτι χορευτικό, θα ήθελα να είναι κάτι σαν, ας πούμε, το τη Μάντισα και το Τουκουτού μαζί, κάπως έτσι. Δεν ξέρω, εγώ είμαι, να πω την αλήθεια, πάρα πολύ ευχαριστημένη και από το τραγούδι και από αυτό που θα κάνουμε πάνω στη σκηνή και από το γενικότερο, το μεγάλο αποτύπωμα, ας πούμε, που είχε το βίντεο κλιπ. Δηλαδή ότι ήταν κάτι με ενέργεια, με χιούμορ. Ναι, σίγουρα χιούμορ. Ναι, κάτι το οποίο δείχνει και το πιο urban culture και την Αθήνα, ας πούμε, την πόλη που μένω εγώ. Αχα, τα υπόλοιπα τραγούδια του διαγωνισμού τα έχεις ακούσει? Μ' αρέσει πάρα πολύ το ρεφρέν. Ναι. Της Ουκρανίας. Θα ήθελα να το έχω γράψει εγώ αυτό. Το έχω ζηλέψει, αλήθεια, αυτή τη μελωδία την έχω ζηλέψει. Θα ήθελα να πάμε καλά. Πιστεύω έτσι όπως το έχουμε στήσει και όπως το έχουμε ετοιμάσει, πιστεύω θα το καταφέρουμε. Και εμείς αυτό πιστεύουμε. Στις 29 λοιπόν του Απρίλη που θα κάνεις την πρόβα, σωστά τα λέω? 29 Απρίλη δεν είναι? Μάλλον. Α, είμαι καλή ρεπόρτερ. Πιστεύεις θα γίνουμε talk of the town? Θα το ήθελα, ελπίζω. Θα αφιέρωνες κάπου αυτή σου την εμφάνιση? Ωραία. Για μένα σημασία έχει ότι θα την αφιερώσεις κάπου την εμφάνιση αυτή, και αυτό έχει σημασία. Έτσι, μια σκέψη που σου έρχεται στο μυαλό πριν βγεις στη σκηνή, κάποια σκέψη? Τίποτα, να είμαι στο παρόν, να μην σκέφτομαι άλλα πράγματα, να συγκεντρωθώ σε αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Έχεις κάποιο γούρι που θα πάρεις μαζί σου? Έχω ένα ματάκι που μου έχει πάρει δώρο ένας φίλος μου. Ναι. Και τώρα εδώ τα παιδιά μου πήραν και δώρο ένα ζαράκι μικρό. Α, έξι, το έξι να πέσει, δύο ζάρια από έξι.